Έντονη πόλωση, εκατέρωθεν κατηγορίες, κυκλοφορία ανώνυμων υβριστικών φυλαδίων αλλά και αδιαφορία από μεγάλο μέρος του τουρκοκυπριακού πληθυσμού είναι εικόνα στα κατεχόμενα την παραμονή του επαναληπτικού γύρου της εκλογικής διαδικασίας. Ντερβίς Έρογλου και Μουσταφά Ακιντζή επιδίδονται στις τελευταίες προσπάθειές τους να κερδίσουν ψήφους από την μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων, οι οποίοι θα κρίνουν και το τελικό αποτέλεσμα και προέρχονται από τα στρατόπεδα της Σιμπέλ Σιμπέρ και κυρίως του κουτρέτος Ζερσάι. Επίσης, ελπίζουν να αποκομίσουν κέρδη και από όσους επέλεξαν την αποχή την προηγούμενη Κυριακή. Στην προσπάθειά τους, αυτοί έχουν επιστρατεύσει όλα τα διαθέσιμα όπλα που έχουν στην πολιτική τους φαρέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν σε κάποιες περιπτώσεις και εκτυπήματα κάτω από τη μέση. Μετά τις χθεσινές φήμες ότι πίσω από την υποψηφιότητα Ακιντζή βρίσκεται το κίνημα του Φετουλάχ Γκιουλέν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Ακιντζή να κάνει λόγο για μαύρη προπαγάνδα, ακολούθησε νέα επίθεση Έρογλου, ο οποίος κατηγόρησε τον αρχηγοψήφιό του για υποχωρητικότητα και παραχωρήσεις. Σε μια άλλη εξέλιξη, στελέχη του Τουρκικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με επικεφαλή στο Γενικό Γραμματέα του Κουτλάι Τέρκ δεν συμμορφώθηκαν με την επίσημη γραμμή του κόμματος για στήριξη του Μουσταφά Ακιντζή μετά την αποτυχία της Σιμπέλ Σιμπέρ, επιλέγοντας το στρατόπεδο Έρογλου. Στον αντίποδα, με παρέμβασή του, ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης Μεχμέτ Αλί Ταλάτ υποστήριξε ότι με πιθανή επανεκλογή Έρογλου δεν θα υπάρξει λύση. Όπως έχει ανακοινωθεί στα κατεχόμενα, οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8 το πρωί της Κυριακής και θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα. Ο νικητής αναμένεται να γίνει γνωστός μία ώρα αργότερα, ενώ τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί στις 8 το βράδυ.